Ράγιος. Φεύγει γρήγορα ο Καρλίτος μπροστά. Σωστή πάσα. Ανεβαίνει και ο Άλβες τώρα. Κινείται παράλληλα μαζί του, αλλά μακριά. Τον βλέπει ο Καρλίτος. Του στέλνει συστημένη πάσα. Ο Άλβες το σούτ δοκάρι. Εξαιρετικό σούτ από τον Βραζιλιάνο. Από πολύ μακριά με φάτσο. Άλλο ένα από το Ράγιος πάνω στο Ρωμό. Καρλίτος στην τελική πάσα. Το σούτ με πολύ φάτσο μέσα από την περιοχή από τον Άλβες. Άλλη μια διαγώνια μπαλιά για τον Σασί που κατάφερε να κοντρολάρει. Κάνει κίνηση ο Φορτούνα. Σασί κάνει το φατσάριστο σουτ και πετυχαίνει μια εκπληκτική γκολάρα στο 17ο ακριβώς λεπτό. Κοιτάξτε τι έκανε ο άνθρωπος και πού έστειλε την μπάλα. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ σε αυτά τα γκολ. Γίνονται κάποια μικροσποξήματα, δέχονται παρατηρήσεις όλοι από τον Νικολαίδη που σφυρίζει τώρα για να εκτελεστεί το φάουλ από τον Πίτη. Πάει μπάλα δεύτερο δοκάρι, ο Λαφράντς γυρίζει, ο Σουάρες δεν μπορεί, ο Άλβες διώχνει. Όχι, φεύγει, ο Πίτη εκτελεί με το αριστερό, ο Σάση προσπάθησε, έπεσε κάτω, πέναλτι για την ΑΕΛ στο 50 λεπτό. Σιγά σιγά το τράβηγμα του Οικονομίδη. Ναι, υπάρχει πέναλτι. Ανέβηκε ο Σασί για την κεφαλιά. Το τράβηγμα τον κρατάει κάτω. Δεν τον αφήνει να κάνει το άλμα. Και πέναλτι που σωστά σφυρίζει ο Νικολαίδης. Στο 50 λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΡ να διπλασιάσει τα τέρματά της. Παίρνει φορά ο Αρουαμπαρένα. Και στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Παπαδόπουλου. Παραμένει το 1-0. Και παραμένει στα 11 γκολ ο Μικέλ Αρουαμπαρένα. Παλιά από τον Ερέρο που διώχνει μπάλα στο Σουάρες, γρήγορα η κάθετη του πάσα στον Πίτη δεξιά, αυτός μοιράζει στον Αϊρόσα. Πιο μπροστά έκανε κίνηση, καλή ο Γεωργιάδης, καλή και η σέντρα του Αρουαμπαρένα την κεφαλιά πάνω από την εστία του Παπαδόπουλου, 54ο λεπτό. Ο Ρούμπεν Ράγιος θα το εκτελέσει, η κεφαλιά μόλις πάνω από την εστία του Ρωμό από τον Καπρέρα. Και πάλι ο Σιβού που έμεινε ψηλά, Ράγιος. Πέρασε η κάθετη του Τακουνάκη, εξαιρετικό από τον Ολιβέρα στον Γκάπριελ. Το γύρισμά του εκεί που ο Λαφράντς παραχωρεί κόρνερ. Σταματήσει αυτή η πολύ καλή προσπάθεια της ανόρθωσης από τον Σουάρες. Πέρασε η πάσα του για τον Πίτη. Με προϋποθέσεις η ΑΕΛ μπροστά από τα δεξιά. Μπαίνει πλάγια στην περιοχή ο Πίτη. Κάνει άλλη μια προσποίηση. Κάνει το πλασέ του πάνω στον Παπαδόπουλο. Στο 65ο λεπτό. Φορτούνα στο Σασί. Από τα αριστερά υπάρχει ένα κενό εκεί. Ανεβαίνει και ο Φορτούνα. Ο Γκάπριελ έπεσε, αλλά ο Φορτούνα κατάφερε να κάνει το γύρισμα. Ο Σασί το 2-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ισμαήλ Σασί. 68 λεπτό, 2-0 η ΑΕΛ. Υπερπροσπάθεια του Φορτούνα εδώ. Το γύρισμα. Ο Αρουαμπαρένα στρώνει στον Ισμαήλ Σασί. Που από το ύψος του πέναλτι νικάει τον Παπαδόπουλο και κάνει το 2-0 για την ΑΕΛ. Οικονομίδης. Μπορεί η ΑΕΛ να έχει προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να λες ποτέ. Ποτέ. Εδώ ο Καπρέρα γυρίζει, παρολίγο αυτογκόλ, ο Μητρέα παραχωρεί κόρνερ. Εκεί η ΑΕΛ εκπονεύεται και μισοπαλία με την ΑΕΛ. Εδώ το πλασέ με τη μία από τον Λαφράντς έξω.